από αυτά που λέμε στις τάξεις μας, μια μικρή τάξη, ένας μικρός αριθμός, ένα μικρό σχολείο, είναι προϋπόθεση, αν θέλετε διευκολύνει, μια άνοδο της ποιότητας του έργου που επιτελούμε. Δεν είμαι βέβαιος και δεν ξέρω και πού να ψάξω, πώς να ψάξω, ότι αυτή η μείωση κατά 25%, μικρότερες τάξεις, μικρότερες σχολικές μονάδες, καλύτερη επαφή του δασκάλου με το παιδί, ότι αυτό οδήγησε σε μια βελτίωση των αποτελεσμάτων της σχολικής λειτουργίας. Απ' την άλλη μεριά, αισθητή είναι σε ποσοστό πάντοτε η αύξηση των αλλοδαπών και των παλινοστούντων. Θα επανέλθω σε αυτό σε κάποια στιγμή. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό καινούριο του συστήματος που προκύπτει. Προσθέτω ότι την περίοδο αυτή, το 2000, μπήκε, μιλάμε για αριθμητικά μεγέθη, μπήκε ένα καινούριο αριθμητικό μέγεθος στη ζωή μας, με το οποίο μετράμε, λέει, τη γνώση. Και είναι το περίφημο πρόγραμμα PISA, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως. Εκεί βγαίνουν δείχτες και λέει τόσα μαθηματικά ξέρουν και τόσα ελληνικά ξέρουν. Νούμερο. Άρα αν ξέρεις ένα νούμερο παρακάτω είσαι χειρότερος από τον χειρότερο με ποια κριτήρια, τι θα πει χειρότερος. Και θέλω να επισημάνω εδώ, γιατί γίνεται συζήτηση, ατέλειωτη συζήτηση, υπουργεία, πράγματα, εφημερίδες, ότι εδώ, και κανένας δεν αντιστέκεται, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέτρηση, η οποία όμως έχει καθαρά ωφελημιστικό χαρακτήρα. Μετράει εάν τα παιδιά μπορούν και σε τι έκταση μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή πράξη αυτά τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο. Βεβαίως, πρέπει. Αλλά μένει έξω από αυτή την απαρίθμηση εντελώς και από αυτή τη μέτρηση εντελώς, όλα μένουν απ' έξω, όλα τα άλλα στοιχεία στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να κατατείνει η δουλειά στο σχολείο. Το PISA δεν μετράει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης λόγου χάρη. Θα μου πείτε, μα το σχολείο μας καλλιεργεί την κριτική σκέψη. Άλλη συζήτηση. Ο πανικός που μας πιάνει από τις χαμηλές επιδόσεις στο PISA είναι άσχετος με την προσπάθειά μας να μάθουμε στα παιδάκια να σκέφτονται. Είναι άσχετος με την προσπάθεια να μάθουμε στα παιδιά μας να μαθαίνουν. Τι να μαθαίνουν. Άρα, αλλού είναι το πρόβλημα. Αλλά επειδή μετριούνται με νούμερα αυτά και είναι το 25,5 χειρότερο από το 25,6, βγαίνουν απάνω και αρχίζει όλη η συζήτηση. Πρέπει να προσθέσω και να διαβάσω μια φράση που έγραψα εδώ, ότι η σύγχυση που δημιουργείται έτσι στην κοινή αντίληψη ανάμεσα στα πρακτικά και τα ιδεολογικά και οι άκρητοι συσχετισμοί ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής καθιστούν και στην κοινή πρώτη ανάγνωση δυσδιάκριτες τις διαφορές. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές και πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στις ποικίλες στοχεύσεις της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, αλίμονό μας, εάν σε αυτόν τον τόπο πάψουμε να έχουμε εκπαιδευτικές πολιτικές, κατευθύνσεις εκπαιδευτικές, που δεν θα είναι διαφοροποιημένες ιδεολογικά από τη μία άκρη του φάσματος έως την άλλη. Πάμε για ισοπαίδωση. Για ισοπαίδωση, ξέρετε τι σημαίνει. Τελειώνω. Δηλαδή, πώς το λέω, επισπεύδω. Ψάχνοντας, εδώ είναι και η δική μου έκπληξη, ψάχνοντας την τριακονταετία, βρήκα ότι το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η έκταση και η ένταση των κινητοποιήσεων του εκπαιδευτικού κόσμου. Ίσως, δεν μπορώ να τα πω αυτά με υπευθυνότητα, ίσως είναι η τριακονταετία με τις πιο ισχυρές και επίμονες κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Αρχίζουν ασφαλώς πριν από την περίοδο για την οποία μιλούμε, εντείνονται σε αυτή την περίοδο και βεβαίως δεν έχουν σταματήσει. Θυμίζω, Τεμπονέρας, που σημάδεψε όλη αυτή την περίοδο, απεργία στις εξετάσεις, νομίζω ότι δεν ξαναείχαμε, νομίζω. Όχι, δεν μιλώ στα χρόνια μας, μιλώ και παλιότερα, δεν καταλήψει σχολείων από μαθητές και μάλιστα σε πολύ μεγάλη έκταση. Και εδώ θέλει προσοχή. Είχε γίνει στην Αίγινα όμως. Ναι, μπράβο. Ναι. Όχι, καταλήψει σχολείων έχουν γίνει παλαιότερες και έχουν και γούστο, αλλά ναι. Ναι, βεβαίως. Όλοι οι φοιτητικοί, αλλά φοιτητικοί όχι καθηγητικοί, οι καθηγητές ήταν συμμορφωμένοι. Μαθητές. Πάντως εδώ θέλει προσοχή. Γιατί αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή
δεν είναι καθεαυτές οι κινητοποιήσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι αιτίες που τις προκαλούν και είναι οι κοινωνικο-ιδεολογικο-πολιτικές μεταβολές που αναφερθήκατε, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται αυτές οι κινητοποίησεις. Λοιπόν, αναφέρθηκα στους αλλοδαπούς και τους παλινοστούντες, είναι ένα θέμα μεγάλο. Είπαμε να μην μιλήσω για το μέλλον, αλλά ασφαλώς είναι μπροστά μας η λύση αυτού του. Δεν ξέρω αν είναι και πρόβλημα. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές είναι και, πώς το λένε, εμβολιασμός καινούριου δυναμικού. Τα αλβανάκια είναι πολύ καλύτεροι μαθητές από τα ελληνάκια. Και είναι η πολύ ωραία απάντηση που έδωσε ένας συνάδελφος μια φορά, που ήταν η ιστορία της σημαίας. Και είπαν, τι θα γίνει τέλος πάντων, πρέπει κάτι να κάνουμε, να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Λέει, βέβαια, πολύ εύκολο. Να στρωθούν τα ελληνάκια στο διάβασμα. Θα βγαίνουν αυτά πρώτοι μαθητές και οι άλλοι θα είναι δεύτεροι. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί να αντιμετωπίσουμε. Να το λύσουμε. Δηλαδή, να το λύσουμε. Να το λύσει κάποιος. Αλλά παρόλα αυτά, ήδη η παρουσία τους έχει επηρεάσει το σύστημα, έχει επηρεάσει την λογική του συστήματος. Αλλοδαποί και παλινοστούντες. Τα θέματα λόγω χάρη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης νομίζω ότι δεν θα είχαν προβληθεί στην έκταση που προβάλλονται τώρα, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Το θέμα από πίσω. Τα πολυπολιτισμικά σχολεία πετύχανε, δεν πετύχανε, ένα άλλο θέμα, αλλά είναι στην ημερήσια διάταξη, είναι στην ατζέντα, είναι προς συζήτηση. Και θα πήγαινα πιο πέρα, ότι εκεί ευαισθητοποιηθήκαμε σε θέματα εξατομίκευση της διδασκαλίας, εξατομίκευση της παιδαγωγικής φροντίδας, η έγνοια για ειδικές κατηγορίες παιδιών. Όλα αυτά μπήκανε μέσα σε μια λογική ότι το σύστημα οφείλει να υπηρετεί τον καθένα κατά τις ανάγκες του και τις φιλοδοξίες του και όχι να ισοπεδώνει όλους ανεξάρτητα από τις δικές τους τις προσωπικές, τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Αξιοποίηση της διαφορετικότητας και όχι εξαφάνισή της λόγου χάρη. Και εδώ θα έβαζα μέσα σε αυτόν τον κατάλογο των απολύτως θετικών επιπτώσεων της παρουσίας των αλλοδαπών και των παλινοστούντων, τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας είναι στην ίδια λογική. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και αυτό είναι της 30ετίας επίτευγμα. Βέβαια και τα δύο με την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν αποκλειστικά ως μηχανισμοί εξασφάλισης τυπικών προσόντων. Γιατί εκεί έχουμε ένα κίνδυνο τέτοιο, κοινωνικο-πολιτικό αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν τίθεται θέμα τέτοιου είδους λειτουργίας και νομίζω ότι και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αν λειτουργήσουν σωστά και δεν υπάρχει διάθεση να χρησιμοποιηθούν, μπορούσε να εξελιχθούν έτσι. Και προσθέτω εδώ για να τελειώνουμε τα ολοήμερα σχολεία. Το ολοήμερο σχολείο είναι ασφαλώς μέσα στη λογική της ειδικής φροντίδας για όσους έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες. Το ολοήμερο σχολείο στην, πώς το λένε, στη γνήσια εκδοχή του. Όχι σε αυτά στα οποία εξελίχθηκε, για άλλους λόγους. Επισημαίνω ότι όλα αυτά για τα οποία μιλούμε είναι μέσα στην νομοθεσία των αρχών της δεκαετίας του 80, που ρητά δηλώνεται ότι της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, ότι η εκπαίδευση στοχεύει στον αμβλύνει τις συνέπειες διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθήκων καταγωγής. Είναι ο νόμος 1566 βέβαια, ο οποίος αλλάζει. Δεν αλλάζουν τα πράγματα με τον νόμο, αλλά εκφράζει ο νόμος τις τάσεις ή τις προθέσεις. Και νομίζω ότι εδώ η πρόθεση είναι σαφή. Διαφορά με τον 309. Ναι, βέβαια. Σαφέστατη διαφορά. Άλλο θέμα, το είπαμε και πριν, αν αυτά επιτεύχθηκαν και σε τι έκταση επιτεύχθηκαν και με ποιο τρόπο επιτεύχθηκαν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και πάμε στα ειδικότερα. Το κύριο θέμα, νομίζω, αυτής της 30ετίας είναι η έξαρση και η σημασία που αποδόθηκε στο θέμα των εισαγωγικών προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάσεων. Οι διαστάσεις που πήρε δεν είναι μόνο ποσοτικές, είναι σαφέστατα και κοινωνικές και συνεπώς και εκπαιδευτικές και επηρεάζουν ολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο το σημείο εκείνο της κλίμακας. Γιατί θα σας θυμίσω ότι εδώ υπάρχουν δύο θέματα
που προβλήθηκαν εντελώς έξω από τις πραγματικές τους διαστάσεις. Το 1979 η περίφημη διαρροή των θεμάτων, ο Ράμος, τα πούλησε και φτηνά ο Ράμος. Αλλά αυτό οδήγησε σε μια σειρά από μέτρα τα οποία θα διασφάλιζαν και διασφαλίζουν. Θα σας πω πόσο διασφαλίζουν. Το αδιάβλητο και των εξετάσεων. Πηγαίνουν νύχτα και βγάζουν τα θέματα, είναι χωροφύλακες έξω από την αίθουσα, πηγαίνουν στην τουαλέτα με συνοδεία χωροφύλακα κτλ. Όλα αυτά τα φοβερά πράγματα. Έχει αποδειχθεί με ποικίλους τρόπους και το γνωρίζουμε όσοι παρηγούμε, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν εμποδίζει τη διαρροή των θεμάτων. Αυτό που εμποδίζει τη διαρροή των θεμάτων είναι η φιλοτιμία των ανθρώπων που μετέχουν σε αυτές τις επιτροπές. Μέσα είναι αυτό όλο. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εδώ φτιάχνει και ένα πράγμα. Για να βγάλουν τα θέματα τη νύχτα, βγάζουν χάλια θέματα. Όλα αυτά διότι ο Ράμος. Ναι. Βέβαια. Όποιος έχει μπει σε τάξη ή έχει κάνει εξετάσεις γνωρίζει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει αφού βάλει τα θέματα είναι να κάτσει να τα λύσει. Όταν δεν προλαβαίνουν να τα λύσουν ή να τα δώσουν σε τρίτους διότι είναι το αδιάβλητο και δεν πρέπει να τα δει κανένας να τα λύσει, έχουμε χάλια θέματα. Πώς το κάνουμε. Και το δεύτερο, βέβαια, άλλη ιστορία εκεί πέρα. Με την οποία χαρακτηρίστηκε το ποσοστό γραμματοσύνης των νέων Ελλήνων, η ευδοκίμηση και η αρρωγή το 1985. Θα το θυμάστε οι παλαιότεροι, χάλασε ο κόσμος ότι τα παιδάκια σε κάποιο εξεταστικό κέντρο δεν ξέρανε τι θα πει ευδοκίμηση και δεν ξέρανε και τι θα πει αρρωγή. Οι ίδιοι τρομάρα τους δεν ξέραν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ερώτηση στο κέντρο, αναστατώθηκε το Υπουργείο, οι Έλληνες δεν ξέρουν ελληνικά. Λοιπόν, αυτά. Αν δεν ήταν η κοινωνική ιστερία γύρω από τις εισαγωγικές εξετάσεις, δεν θα είχαν πάρει βέβαια αυτή την έκταση, την οποία είναι και εκτός. Και να προσθέσω, ως προς την επίδραση αυτή, ότι εδώ το σύστημα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πίεση των εισαγωγικών εξετάσεων. Θυμίζω πάλι στους παλαιότερους, 1984, η περίφημη πέμπτη δέσμη, η δέσμη για τα παιδιά που δεν είχαν σκοπό να πάνε στα πανεπιστήμια. Η ειδική φροντίδα για κάποια παιδιά που, βρε αδερφέ, δεν θέλανε να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η οποία έσβησε. Ατόνισε. Ατόνισε και μετά καταργήθηκε. Και βεβαίως η πολύ ενδιαφέρουσα που δεν έχει γραφτεί ιστορία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. Έτσι, πολύ σωστά. Τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, τα λύκεια όλου του κόσμου, τα λύκεια που γκρέμιζαν τις διαχωριστικές γραμμές. Τα λύκια που ελπίζαμε ότι ακριβώς θα οδηγήσουν, που θα ήταν και μια ένεση για τα πανεπιστήμια και να με συγχωρούν οι πανεπιστημιακοί, να μπουν και λίγο αλλιώτικοι άνθρωποι στα πανεπιστήμια εκτός από αυτούς τους εντελώς τυποποιημένους, τους οποίους επιλέγουν οι εισαγωγικές εξετάσεις. Τα οποία καταργήθηκαν, εν τέλει καταργήθηκαν πλήρως, αλλά είχαν και εκ των πραγμάτων καταργηθεί όταν αποφασίστηκε εδώ ο Κακριδής, ο Φάνης έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς ισοπεδώνουν τα πάντα οι εισαγωγικές αυτές εξετάσεις. Καταργήθηκαν διότι άρχισαν να τους λένε: α, ναι, αλλά αν θες να πας στο πανεπιστήμιο, δεν θα ασχοληθείς ιδιαίτερος με το θέατρο, δεν θα ασχοληθείς ιδιαίτερος με τα χειροτεχνικά. Θα δώσεις τα τέσσερα μαθήματα. Πανάκια για αξιολόγηση. Τώρα επειδή ασχολούμαστε. Ποιος το. Ναι, εσύ. Αυτό λέω, ναι. Τώρα δεν ακούω και ο Μπαγάκης και δεν κάνω να πω κακό για την αξιολόγηση. Ναι. Έφυγε. Ναι. Εγκαίρος. Λοιπόν, κλείνω. Θυμίζω. Διάλογο για την παιδεία σε δύο φάσεις. Μία το 87, μία το 2005. Πλήρης αποτυχία. Τρεις φάσεις πρέπει να είναι. Τρεις, ήταν και σουφλιά το 93. Τρεις, ναι. Πλήρης αποτυχία, τίποτα δεν δώσανε. Όλο το θέμα το γλωσσικό. Λύσαμε ενδεχομένως το θέμα της καθαρεύουσας, δεν λύσαμε το θέμα της δημοτικής. Γιατί καταργήθηκε καθαρεύουσα και δεν δόθηκε, όπως θα περίμενε κανένας σε οποιαδήποτε κατάσταση που σέβεται τον εαυτό της, δεν δόθηκε βάρος, σημασία, έκταση στη διδασκαλία των νέων ελληνικών. Τα νέα ελληνικά εξακολουθούν να είναι ένα περίεργο πράγμα, σαν να το ξέρει το παιδί από το σπίτι του, να πούμε, τα γλωσσικά θέματα του, πολύ λογοτεχνία βέβαια, ωραία. Αλλά γλώσσα, βέβαια, αν διδάσκαμε σωστά τη δημοτική από την αρχή, με σύστημα, με σεβασμό για την παράδοση, με παραδοχή της λόγιας μορφής της, τότε δεν θα υπήρχε αρκετό έδαφος για να γκρινιάζουμε και να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε «καταστροφή, καταστροφή», είπε ο δημοσιογράφος πιθανά, αντί να πει πιθανώς.
Αν λες και εκεί είναι το πρόβλημα το γλωσσικό μας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει θέμα ανοιχτό από την τριακονταετία. Το μονοτονικό που και αυτό ψηφίστηκε νύκτορ, και αυτό πήρε άλλες διαστάσεις από αυτές που πράγματι έχει. Οι εμπειρίες οι σχολικές λένε ότι τα παιδάκια, εν πάση περιπτώσει, δεν δυσκολεύονται να διαβάσουν πολυτονικό. Η επαναφορά των αρχαίων, τέλος πάντων, το παιχνίδι, το μπαλάκι, το εκρεμές της διδασκαλίας των αρχαίων στο πρωτότυπο ή από μετάφραση δεν έχει σταματήσει. Είναι από την κακιά μεριά τώρα. Θα πάει και στην άλλη και θα δούμε πού εν τέλει θα ισορροπήσει. Αλλά πάντως δεν είναι λυμένο το θέμα. Θυμίζω μέσα σε αυτό το κλίμα είναι. Και αυτή την περίεργη τη λέω, δεν κάνει να τη χαρακτηρίσω αλλιώτικα. Υπόθεση της ανάγνωσης του Ευαγγελίου και στη δημοτική. Δεν ξέρω, τα παρακολουθήσατε αυτά γιατί ναι. Χάλασε ο κόσμος. Ναι, η οποία και αποσύρθηκε μετά. Μέσα στο γλωσσικό είναι της μόδας. Κάτι. Και κλείνω με τα μικρά. Γιατί είπε πριν ο κύριος Χατζηγιακώβου ότι ετοιμάζουμε ένα βιβλίο στις εκδόσεις Μετέχμιο. Καλά το είπε, βιάστηκε να το εκδώσει τον Νοέμβριο. αλλά εν πάση περιπτώσει ετοιμάζεται και ετοιμάζεται εντατικά. Και είναι, αφού είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε και στη μεταρρύθμιση που δεν έγινε, είναι ας πούμε το εικονογραφικό συμπλήρωμα της μεταρρύθμισης που δεν έγινε. Είναι η ιστορία των 1836-2000 του ελληνικού, της ελληνικής εκπαίδευσης σε εικόνες. Εικόνες που μπορεί να είναι εικαστικές, αλλά μπορεί να είναι και λεκτικές, γιατί η περιγραφή του πώς μοιράζανε τα παλτά στα χρόνια αμέσως μετά την κατοχή στους εκπαιδευτικούς δεν βγαίνει με εικόνα, αλλά βγαίνει με μια πολύ ωραία μικρή γλαφυρή περιγραφή. Και θυμίζω λοιπόν μέσα στην τριακονταετία μέτρα του Υπουργείου Παιδείας εναντίον των ερωτηδαίων που μαζεύονταν έξω από τα σχολεία θηλαίων 1978, μέτρα παρενέβη το Υπουργείο, όχι αστεία, δίωξη του καθηγητή της μέσης εκπαίδευσης που δημοσίευσε ένα κείμενο στις εφημερίδες εναντίον της εκπαιδευτικής πολιτικής 1978, αυτά δεν γίνεται πια, ούτε τους ερωτηδείς κυνηγάμε, αλλά ούτε και τους εκπαιδευτικούς που δημοσιογραφούν. Νομίζω ότι ο νόμος το επιτρέπει ακόμα, αλλά δεν τολμάει κανένας να τον εφαρμόσει τον νόμο. Αποτυχία στην άλλη πλευρά, αποτυχία της καθιέρωσης ώρας βιβλίου στα σχολεία, στα δημοτικά 1981. Την είπαμε, την καθιερώσαμε, τη δοκιμάσαμε νομίζω ένα χρόνο και μετά έσβησε, διότι δεν εξετάζεται, διότι τούτο, διότι το άλλο. Το 1987 δόθηκε δικαίωμα στις καθηγήτριες οικιακής οικονομίας να διδάσκουν ιστορία στα γυμνάσια. Μη γελάτε. Το 2007-06 δόθηκε δικαίωμα στους φιλολόγους και στους νηπιαγωγούς να διδάσκουν στο δημοτικό. Είναι εξίσου παράλογη η απόφαση. Αν δεν και χειρότερη. Γιατί οι οικιακοί οικονομίας θα είχαν και συνέστηση ότι δεν ξέρουν ιστορία. Οι φιλόλογοι και οι νηπιαγωγοί δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να διδάξουν παιδάκια του δημοτικού χωρίς ειδική, κάποιου είδους ειδική προπαίδευση. Μιλάμε για το περιοδικό Νέα Παιδεία και μιλάμε στο ξεκίνημα της νέας τριακονταετίας του και των επομένων τριακονταετιών. Και είχα τελειώσει αυτή την απαρίθμηση που σας διάβασα όταν ξεφίλησα το πρώτο τεύχος της καινούριας τριακονταετίας. Και πρέπει να πω ότι με πολλή ικανοποίηση, όχι έκπληξη, ικανοποίηση, διαπίστωσα ότι πολλά από αυτά που σας είπα ότι είναι τα κύρια θέματα που προέκυψαν μέσα σε αυτή την τριακονταετία είναι στο τεύχος το πρώτο της καινούριας τριακονταετίας. Τα θέματα του αναλφαβητισμού και των αριθμητικών μελετών, στο μελέτημα της Αλίκης Βαξεβάνογλου, η εκπαίδευση στην Ελλάδα, το εφήμερο και οι δομές. Είναι εδώ, κύριε. Τα σχετικά με το μέλλον και με την αλλαγή του συστήματος ως προς τους προσανατολισμούς του και την εξατομίκευση των στόχων του, του Νίκου Τσούλια, ο βρόχος των προκαταλήψεων στην αναπηρία και η εκπαίδευση. Εντελώς μέσα σε αυτά που σας έλεγα. Η σχολιοποίηση του νηπιαγωγείου. Στο συλλογικό μελέτημα για τα μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση, και αυτό στο τεύχος 121, που είναι άλλωστε προέκταση μιας μελέτης του Κώστα Ζαχαρίου που έχει εκδοθεί σε βιβλίο πριν από λίγο καιρό. Και η σχολιογραφία. Και εδώ δεν πειράζει, κάθεται κοντά και με κάλεσε κιόλας να έρθω, τι να κάνω. το δείγμα γραφής του Αγγελάκου,
Στο σχόλιο για την ιστορία της έκτης Δημοτικού θεωρώ ότι δικαιώνει απολύτως και αυτούς που τον επέλεξαν για να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά εκεί εντάξει θα το κρίναμε και χωρίς αυτό το σχόλιο, αλλά ιδίως τη συνέχεια του περιοδικού. Γιατί είναι ένα σχόλιο που βρίσκεται εντελώς μέσα στο πνεύμα του περιοδικού. Μιλάω στο τεύχος 121, υπάρχει μια συνέχεια η οποία είναι ακριβώς στον ίδιο τόνο. Τοποθετεί το περιοδικό, διατηρεί αν θέλετε το περιοδικό, στην στοχαστική πρωτοπορία της νεωτερικότητας. Εύχομαι λοιπόν σε αυτό το ρόλο για πολλές τριακονταετίες ακόμα να εξακολουθήσετε να δουλεύετε για το καλό της εκπαίδευσης, των δασκάλων και των παιδιών εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημαρά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τον καλέσαμε, γιατί όχι μόνο κατά τη γνώμη μου συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει αποτυπώσει βήμα-βήμα όλα αυτά τα βήματα, όλη αυτή την πορεία της τριακονταετίας, αλλά έχει και τον τρόπο και την οπτική να μας δείξει πού πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Και αυτή η πρότασή του για το μέλλον και οι σκέψεις του για τα προβλήματα της τριακονταετίας είναι αυτό που μπαίνει τώρα στη συζήτηση και στην κουβέντα μαζί σας. Νομίζω ότι ο κύριος Δημαράς και ο κύριος Μπαλάσκας στην αρχή, ο κύριος Δημαράς έβαλε πάρα πολλά ζητήματα. Ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει όλους και απασχολούν και το περιοδικό. Και πάνω απ' όλα έβαλε πράγματα για τα οποία αξίζει κάποιος να μιλήσει ή να ακουστεί. Θα παρακαλέσω λοιπόν να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας ή τις τοποθετήσεις σας πολύ σύντομα και περιεκτικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα που συζητήθηκαν μέχρι τώρα για τα 30 χρόνια, αλλά σε σχέση και με το τι μέλη γενέστε και στην εκπαίδευση αλλά και στην πορεία του περιοδικού. Να ακούσουμε κάποιους. Πάρα πολύ κόσμο βλέπω. Ας αρχίσουμε από τους πρώτους που σήκωσαν το χέρι. Κυρία Παίζαν, έχουμε μικρόφωνο κύριε Χατζιακόβου ή θα πρέπει εκτός από το σέρβις. Νομίζω ότι είναι μεταφερόμενο αυτό, οπότε... αυτό. Θα ήθελα... Κύριε Παζάν, ευχαριστούμε για όσα ακούσαμε, που μας προβλημάτισαν πολύ. Θα ήθελα λίγο να συζητήσω, να προτείνω ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα έχει συγκλονιστικές εξελίξεις για το μέλλον, συγκλονιστική επίδραση στο μέλλον της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι οι τεχνολογίες πληροφορίας και της επικοινωνίας και ο τρόπος που επιδρούν. Και θα πω πολύ σύντομα τι εννοώ. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει ένα σχολείο όπου πολλοί άνθρωποι μαζί, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χρόνο, τέλος πάντων, βρισκόντουσαν και γινόντουσαν κάποια πράγματα, μια παιδαγωγική διεργασία. Τα σύνορα του σχολείου όμως, όπως τα γνωρίζαμε, έχουν αρχίσει και διαφοροποιούνται με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή, πια έχουμε το ασύγχρονο, έχουμε την έννοια του χώρου να διαφοροποιείται τελείως, δηλαδή μπορεί ένας μαθητής να βρεθεί, για παράδειγμα, να περιηγείται το Μουσείο του Λούβρου. Έχουμε ένα τεράστιο καταιγισμό πληροφοριών, που πολλές φορές τις συγχέουμε και με γνώσεις. Και με άλλα λόγια, αν δούμε και τον φτηνό υπολογιστή, που είναι η καινούργια τάση που δημιούργησε ο Νεγρεπόντε, που είναι ένας υπολογιστής που θα συνδέει το μαθητή με το σχολείο του, με το σπίτι του, με τους συμμαθητές του, με τον παγκόσμιο δικτυακό ιστό, με τα πάντα, οποιαδήποτε ώρα, στιγμή της ώρας και της ημέρας, πιστεύω ότι είναι μια θεμελιακή αλλαγή στα δεδομένα της εκπαίδευσης και είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει, πιστεύω, μια συζήτηση πιο... Πολύ ωραία. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Συμφωνούμε και στο τραπέζι. Ναι, κύριε Παίζαν, σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτόν τον χώρο και τον τομέα. Πράγματι, είναι αντικείμενο συζήτησης και σίγουρα σημαντικής θέσης στη θεματολογία των εκπαιδευτικών περιοδικών.
Ήδη είναι παιδεία, το έχει κάνει αυτό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Θα δείτε και ένα κείμενο του κυρίου Δαφέρμου στο νέο τεύχος που θα βγει τώρα σε 2 εβδομάδες. Γενικότερα όμως από τα προηγούμενα τεύχη, πάρα πολύ καιρό τώρα, έχει δώσει βασική προτεραιότητα στο ρόλο και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Είναι ένα θέμα δηλαδή που πολύ καλά το βάζετε, μας απασχολεί πάρα πολύ και ως ορθογραφία, αλλά και γενικότερα ως επιμορφωτική δραστηριότητα. Θα πω γι' αυτό κάτι στο τέλος της εκδήλωσης. Να έχει κάποιος άλλος ζητήσει το λόγο. Εσείς ζητήσατε και μετά ο κύριος Στέφος. Πείτε μας το όνομά σας, γιατί εγώ δεν σας γνωρίζω. Μάλιστα. Και ήθελα να πω στον κύριο Δημαρά, που τον συγχαίρω για την πολύ ωραία τοποθέτησή του, ότι τα λίγα παιδιά μέσα σε μια τάξη μπορεί να μην είναι ο ιδανικός αριθμός. Όμως ο κίνδυνος είναι να κλείνουν τα σχολεία. Και βέβαια δεν κλείνουν στην Αθήνα, αλλά στα χωριά μας. Είναι πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο διπλανό χωριό πια. Μικρά παιδάκια του δημοτικού. Ούτε καν στο διπλανό χωριό, στην πόλη πια. Ακόμα πιο έντονα. Ναι. Το θέμα είναι ότι μπορούν οι γονείς να τα στέλνουν στην πόλη ή θα μείνουν στην τρίτη δημοτικού, ας πούμε, που έκλεισε το σχολείο. Εδώ κλείνουν τα χωριά, βέβαια, και δεν είναι καλό ή κακό. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το ένα που θέλω να παρατηρήσω. Το δε άλλο, νομίζω ότι είναι κακή τοποθέτηση του βραβείου των γνώσεων του μεγάλου βαθμού στο ότι στο να παίρνουν τα παιδιά τη σημαία για την παρέλαση. Δεν ήταν ανάγκη καμία να γίνει αυτή η σύνδεση. Ας ήταν το ψηλότερο παιδί. Συμφωνία, ναι, υπάρχει όμως. Δηλαδή, εδώ όπως ήταν παλαιότερα. Ναι. Δεν είναι ανάγκη όλα να γίνονται. Είναι ανάγκη να γίνονται επαμοιβή. Επαμοιβή. Ναι. Είναι ανάγκη να γίνονται παρελάσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι γιατί. Ναι. Γιατί πάνε τα παιδιά ντυμένα, γιατί... Ναι, γιατί μην μπλέξουμε με αυτό, ναι, τώρα. Ναι, ευχαριστούμε. Μην μπλέξουμε, αλλά θέλω να πω ότι... Είναι μια γιορτή. Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα είναι πρόβλημα είναι, φέρνει είναι, το και άλλο. Πολλά θέματα. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Ρένο. Κύριε Στέφο, σας ακούμε. Ναι, θα πει ο κύριος Δημαράς. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα καταρχάς να συγχαρώ το Διευθυντή, τον Πρόεδρο της Νέας Παιδείας, θα τους ευχηθώ καλή περαιτέρω σταδιοδρομία στο περιοδικό που γιορτάζεται 30 χρόνια και στον κύριο Ηλία Δημακάκο, το βετεράνο της Νέας Παιδείας. Μία συντομότατη οφειλή μνήμης και τιμή στην προσωπικότητα του Παπανικολάου, που ευτύχησε να τον έχω σε πόπτη στη Λαμία όταν ήμουν γυμνασιάρχη στο πειραματικό. Δύο σύντομες επισημάνσεις στον κύριο Μπαλάσκα, ότι θα πρέπει να μην παραλείψουμε την αναφορά της κυρίας Μαρίας Σαμαρά, που μας μίλησε στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, στην πρώτη εφαρμογή με τα κείμενα, τα οποία όλοι μελετούσαμε, δεν είχαμε, για τα οποία εκδόθηκαν αργότερα. Και επίσης, στην ιδεολογική κατάταξη των περιεχομένων της Νέας Παιδείας, αναφέρθηκε η κυρία Παλντά, και εύχομαι καλή δύναμη, αλλά υπάρχει ήδη η εργασία του Αριστίδη Δουλαβέρα, ο οποίος έχει κάνει και την ιδεολογική κατάταξη των τευχών 1-36 της Φιλολογικής, που ηρίστον παρόδο, και αυτή γιορτάζεται 100 τεύχη, 100 ντάτευχος φιλολογική, το αναφέρω. Στον κύριο Δημαρά, κύριε Δημαρά, ήθελα 3 σημεία πολύ σύντομα. Αναφερθήκατε στο θεσμό των πολυκλαδικών λυκείων που το βιώσαμε και τον ενισχύσαμε και παλέψαμε με νύχια και με δόντια για να προοδεύσει, αλλά πέτυχε παταγωδός. Ξέρετε γιατί? Γιατί επήγαιναν όλοι για να αποφύγουν φυσικά, μαθηματικά, τελικά και αρχαία ελληνικά, για να παρακολουθήσουν τις δέσμες που εμέσως αναφέρατε. Επομένως, η φιλοσοφία ήταν σωστή, αλλά η παρέκκληση ήταν υποχρεωτική εκ των πραγμάτων. Η κοινωνία τα ακύρωσε, αν θέλετε. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσαν να έχουν... Μα είναι το πρόβλημα. Και η εκπαιδευτική πραγματικότητα. Να ολοκληρώσω και δεν μετά. Είναι, όχι.
Δεν κάνατε καμία αναφορά, ενώ υπάρχουν σήμερα μουσικά, αθλητικά λύκεια, τα ενία έγιναν γενικά, έχουμε και τα εκκλησιαστικά, στην κατάργηση των κλασικών λυκείων στη χώρα, της δημιουργίας των ανθρωπιστικών σπουδών, που θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόταση για μερική επανίδρυση. Αναφέρεται το περιοδικό Ελληνική Παιδεία, ομολογουμένο στο Αγνώ, που ήταν και στην περίοδο της κατοχής. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι έχουμε με πολλά τεύχη, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, Νεοελληνική Παιδεία, ένα αξιόλογο περιοδικό με υπεύθυνη την κυρία Αλεξάνδρα Λαμπράκη Παγανού. Τωρινό, βέβαια, φυσικά. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι τωρινό, έχει σταματήσει. Θέλω σταματήσει. Να πω τη εποχή μας. Ναι, ναι, στη γενιά της νέας παιδείας εκδόθηκε από το 82 και μετά. Ναι. Μιλάμε πριν από το 77. 12 τεύχη. 12 τεύχη, στην τριακονταετία. Όπως και σήμερα, συνέχεια έχουμε και περιοδικά που βγαίνουν από τους κατατόπους συνδέσμους φιλολόγων. Ωραία. Και το τρίτο είναι ότι η ένστασή μου είναι, αναφερθήκατε στο θέμα της ελληνικής γλώσσας και το είπατε με κάποια έτσι, όχι μόνο επιφύλαξη, αλλά και μία πικρία, θα έλεγα, ότι δεν διδάσκει. Ποιες γλώσσες? Για την ελληνική γλώσσα. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται τώρα συστηματικά στο δημοτικό σχολείο, με βιβλία «Καινούρια υπόκρινη αχθή», στο γυμνάσιο, που της γενιάς μας, και εμείς είμαστε περίπου στην ίδια γενιά, δεν είχαμε. Τότε η διδασκαλία γινόταν μόνο την ελληνικά γλώσματα. Και τώρα, ορίστε. Είστε πολύ νεότερος, αλλά δεν πειράζει, λέτε. Πολύ, όχι, μην το λέτε, ναι. Ξέρω. Πρέπει. Και έχουμε και την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία με βιβλία ποιότητας. Και τα προηγούμενα και τα τωρινά. Δηλαδή, γίνεται συστηματική διδασκαλία. Εκείνο που θα θέλαμε είναι να ενισχυθεί περισσότερο μία ώρα η γλωσσική διδασκαλία μετρική είναι. Όπως και η υποβάθμιση που το αναφέρατε του μαθήματος της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε, κύριε Στέφο. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Τσάφος έχει ζητήσει πρώτα και ο κύριος Βαφέρμος μετά. Βασίλισσα. Να σας ευχαριστήσουμε αρχικά για όλα όσα μας θυμίσατε. Σε αυτά τα 30 χρόνια, εγώ είμαι 20 περίπου χρόνια στην εκπαίδευση. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι αυτά τα 30 χρόνια που εκδίδεται η νέα παιδεία είναι χρόνια που πορευτήκαμε στην εκπαίδευση με οράματα, με αιτήματα. Υπήρχαν αιτήματα. Άλλο αν τα πετύχαμε, δεν τα πετύχαμε. Άλλο αν ικανοποιήθηκαν ή όχι. Νομίζω ότι είναι μια αφορμή σημερινή βραδιά να αναρωτηθούμε ποιο είναι το σημερινό αίτημα. Αν υπάρχει. Γιατί αν δεν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία ότι υπάρχει αίτημα και είναι κατατεθειμένο, νομίζω ότι όλοι μας λειτουργούμε λίγο διεκπεραιωτικά. Δηλαδή πάμε τα πράγματα έτσι σε μια πορεία παραπέρα. Και αυτό επιτρέπει, νομίζω, στα εκπαιδευτικά πράγματα να αναφύονται ζητήματα όπως αν θα αυξήσουμε τις ώρες των αρχαίων ελληνικών. Αν θα φύγει το βιβλίο της ιστορίας γιατί δεν έχει, ας πούμε, εθνικό περιεχόμενο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει η εστία, ένα αίτημα συγκεκριμένα, ένα όραμα για το πού πρέπει να πάει το σχολείο, δημιουργεί όλες αυτές τις παρεκκλήσεις και τις ιστορίες που δημιουργούνται ίσως πολλές φορές και εκ του μειόντος. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Τώρα έχει προκύψει θέμα με το πολυτονικό. Ξανά, μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ότι πρέπει να επανέλθει το πολυτονικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια αφορμή να συζητήσουμε γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση. Κύριε Δαφέρμο. Μια στιγμή να πάρετε και το μικρόφωνο. Ξέρουμε ότι έχετε δυνατή φωνή, αλλά θέλουμε να ακουστεί πολύ δυνατότητα, έτσι ιδιαίτερα. Και μεταφορικά. Και μεταφορικά δυνατή φωνή. Να κάνουμε τις φωνές μας. Ναι. Γιατί τελικά φωνάζουν χωρίς περιεχόμενο πάρα πολύ στην εποχή μας. Εμένα αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι πώς προετοιμάζουμε τον νέο άνθρωπο για τη ζωή σήμερα. Σε ένα ρευστό πεδίο που γίνονται συγκλονιστικές αλλαγές όλες στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πώς το προετοιμάζουμε αυτό? Να πω, πρέπει να τον προετοιμάσουμε ως άτομο, ως πολίτη και ως αυριανό εργαζόμενο. Ας μείνω στο τελευταίο, είναι πιο εύκολο.
οι συγκλονιστικές αλλαγές που έχουν γίνει στην οργάνωση εργασίας δεν τις είχε φανταστεί ούτε ο Καστοριάδης. Από εκεί που είχαμε τον εργαζόμενο εκτελεστικό όργανο που εκμεταλλευόταν η παραγωγή μόνο τις μηχανικές του δυνατότητες, μηχανικές δυνατότητες του σώματός του, τώρα μιλάμε για την πολυεπιδέξια και πολυειδικευμένη ομάδα εργασίας που τα αναλαμβάνει όλα. Εμείς είμαστε όμως στο σχολείο ακόμα που προετοιμάζουμε για τη βιομηχανική περίοδο τον άνθρωπο. Πώς τον ετοιμάζουμε για την παγκοσμιοποίηση? Θέτει τεράστια ζητήματα. Πώς μπορεί να είναι πολίτης της Ελλάδας και πολίτης του κόσμου? Ένα τέτοιο ζήτημα μπήκε χωρίς να είναι συμπρόθεστο ζήτημα με το θέμα της ιστορίας. Μπαίνει έντονα κατά την άποψή μου. Δηλαδή, πώς προετοιμάζεις μέσα από την ιστορία ένα πολίτη του αύριο? Προφανώς όχι με τον Καρατζαφέρη και όλους που τον ακολούθησαν και τον Χριστόδουλο. Δεν γίνεται όμως σε αυτό κουβέντα και δεν γίνεται και στα περιοδικά. Που θα μπορούσαν κάλλιστα τα περιοδικά να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Πολύ δυσκολότερο τα βιβλία. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τη σταματώ εδώ και βάλω ένα άλλο ζήτημα. Φοβάμαι πως ο μαρξισμός, τουλάχιστον που έχω κατακτήσει, δεν μου φτάνει για να εξηγήσω γιατί καταργήθηκε το πολυκλάδικο λύκειο. Φέρνω παράδειγμα τη μεταρρύθμιση στην ΤΕΕ. Είχαμε τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Και ήρθαν τα ΤΕΕ πιασέ. Δηλαδή, για όποιον ασχολείται με αυτό, κάναμε ένα βήμα πίσω. Σαν να ξεκίναγε η βιομηχανική επανάσταση τώρα και κάναμε τα ΤΕΕ για να τα βάλουμε στην παραγωγή. Πώς να το εξηγήσω? Τα ΤΕΛ ήταν πιο μπροστά, με πολλά προβλήματα, τεράστια προβλήματα. Ήρθαν τα ΤΕΕ και διέλυσαν τα πάντα. Ποια λογική? Η μόνη λογική που εγώ μπορώ να δω είναι ότι δεν ασχολείται η ελληνική κοινωνία καθόλου με την ΤΕΕ. Και ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Μαθητευόμενοι μάγκες. Μάγοι. Μάγκες είπα, αλλά μάλλον καλύτερο ήταν. Μάγοι. Έτσι. Αυτά είναι ολίγες. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ο Ολύμπιος ο Δαφέρμος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και ενασχόληση εκπαιδευτική αλλά και αρθογραφική στα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης. Μεγάλη ευαισθησία στους ανθρώπους που είναι πάντα ζωντανός και πολύ κριτικός στα εκπαιδευτικά πράγματα. Έχουμε ακόμα δύο συναδέλφους. Κύριε Πιζάνια, σας ακούμε. Να σας ευχαριστήσω που μας δώσετε την ευκαιρία να σκεφτούμε συστηματικά και θα ήθελα όσο μου είναι δυνατόν να προσθέσω 2-3 σκέψεις σε αυτή τη δική σας συστηματικότητα. Η προσέγγιση του κυρίου Δημαρά, την οποία παρακολουθώ χρόνια, με πολλούς υπαινιγμούς και ανοίγματα προς τον πολιτικό χώρο, δηλαδή τις δυνάμεις της πολιτικής, παραμένει ωστόσο αρκετά εσωτερική, αρκετά συνεπή στο αντικείμενο. Από το 1974 και ύστερα, όπως είπε το κύριε Δημαρά, τα 30 χρόνια έτσι πολύ ωραία και στοχαστικά που τα παρουσιάσατε, το εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την προηγούμενη 30 ετία, όχι αφηρημένα, έχει αποκτήσει σημαντικό βαθμό ελευθερίας. Και η εκπαιδευτική, εκτός από δύο σημεία. Το αναλυτικό πρόγραμμα και αργότερα, σιγά σιγά όπως εξελίχθηκε δηλαδή με τις ρυθμίσεις από το 1974 μέχρι σήμερα, οι εισαγωγικές εξετάσεις. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα δύο έχουν αφαιρέσει πλήρως κάθε αρμοδιότητα από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν, στο Λύκειο ιδίως, να αντικατασταθούν παλαιότερα από μία βιντεοτενία, τώρα από ένα CD. Δεν χρειάζεται ακριβώς να στοχαστούν, ίσως τα τελευταία χρόνια, επειδή κάποια βιβλία εισάγουν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και κάποιες ασκήσεις μες στην τάξη. Αλλιώς δεν είναι εντελώς απαραίτητοι. Δεν έχουν εξουσία δηλαδή. Αυτό το παρατηρώ πάρα πολύ, το παρατηρώ χρόνια από γνωστούς συναδέλφους, αλλά και γενικότερα έτσι, από απόσταση όπως παρατηρώ τα πράγματα. Και ταυτοχρόνως το βλέπω πολύ συχνά να απορρέει 3 φορές το χρόνο στις κόλλες των φοιτητών, των δικών μου που διορθώνω, όπου μπορώ να σας πω πολύ σχηματικά ότι ένα περίπου 60% έχει μία τυποποιημένη λογική στις απαντήσεις, αλλά ενιαία, ίδια. Αυτό είναι. Χωρίς κανένα γλωσσικό πρόβλημα. Επιτυχία του συστήματος είναι. Αυτό επιδιώκει το σύστημα. Ναι.
Ένα 10% αισιόδοξα είναι καλή και ένα 30% που είναι ρευστό, τέλος πάντων, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που γενικώς λέγεται «δεν υπάρχει κριτική σκέψη, δεν υπάρχει κριτική σκέψη, δεν υπάρχει κριτική σκέψη». Τι έχει συμβεί και δεν υπάρχει κριτική σκέψη? Ενώ οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν μια ελευθερία μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη 30ετία, ενώ, όπως πολύ ωραία είπατε, είναι η 30ετία των πολύ σημαντικών και πυκνών κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών, μάλιστα θα έλεγα τα τελευταία 2 χρόνια άρχισαν κάπως να αποσυμμορφώνονται και οι πανεπιστημιακοί, κάπως. Ενώ έχουν μπει οι μαθητές πάρα πολύ δυναμικά και οι ηλικίες της καταλήψης μειώνονται, δεν μειώνονται μόνο αυτό που μας λένε τρομοκρατικά οι ηλικίες χρήσης στα ναρκωτικά, μειώνονται και οι ηλικίες καταλήψης, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ θετικό, πολύ καλή αγωγή δηλαδή, παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει. Ενώ λοιπόν αυτή όλη η ελευθερία φαίνεται να διευρύνεται αλλά και να διεκδικείται από τους φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος, ωστόσο έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν 2 εδραίοι, πανίσχυροι θεσμοί που δεν καταπιέζουν το σύστημα από πάνω όπως πριν το 1974, αλλά το πλαγιοκοπούν κατά κάποιο τρόπο. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομματικό σύστημα, δια του μηχανισμού της κομματικοποίησης των θεσμών, απ' τη μία, και στην Εκκλησία, απ' την άλλη, με όλες τις παραφιάδες, παραεκκλησιαστικές οργανώσεις κλπ. Αυτά τα 2 λοιπόν αποτυπώνονται και στους νόμους και στο άρθρο 16, το οποίο, αν και δεν έχει πολύ σημασία, πρέπει να πω ότι η γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί τελείως, να απαλληφθεί δηλαδή. Ούτε να μεταρρυθμιστεί, ούτε να αλλάξει τίποτα, να εξαφανιστεί. Αποτυπώνονται και στο άρθρο 16, αποτυπώνονται και στο νόμο του 85 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εν τέλει αποτυπώνονται στους στόχους της εκπαίδευσης. Οι στόχοι της εκπαίδευσης, δηλαδή αυτό με το οποίο επιφορτίζεται ένας δάσκαλος και αργότερα ένας καθηγητής, μια καθηγήτρια της μέσης, είναι απολύτως ασυνάρτητοι ή στην καλύτερη περίπτωση απολύτως ασαφείς, όπως είπατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πιζάνη, για τις πολύ ενδιαφέρουσες και εύστοχες παρατηρήσεις και θα έχουμε, βλέπω 2-3 συναδέλφους, πάρα πολύ. Κυρία Διάμεση πρώτα και μετά ο κύριος Πρωτελάνος και εσείς. Βλέπω πολύ καλά και πρέπει να σας είχε τον προβολέα, γι' αυτό δεν σας... Να σας ευχαριστήσω για όλα αυτή την οργάνωση και την ενημέρωση. Εμένα με συγκινεί κιόλας, γιατί να σας πω ακριβώς, έχω 15 χρόνια στην εκπαίδευση, 3 στη δημόσια εκπαίδευση. Δηλαδή, μάλλον αυτό το νούμερο στη δημόσια εκπαίδευση δεν υπάρχει εδώ πέρα. Και αυτό ακριβώς θέλω να καταθέσω στην όλη την αναδρομή που κάνετε και για τα σημεία τα οποία μιλήσατε. Να δούμε λίγο, θέλει μελέτη πολύ, δηλαδή είναι ολόκληρη έρευνα, το σημερινό συνάδελφο και καθηγητή. Γιατί πια μπαίνει με ΑΣΕΠ, διορίζεται σε άλλες συνθήκες τελείως ή αναπληρωτής μετά από πολλά χρόνια, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, να δούμε ο συνάδελφος πώς μπαίνει στη δημόσια εκπαίδευση. Τελευταία, δεν είναι δεκαετία ακόμα, είναι 8ετία και ούτε. Δηλαδή, το σώμα το καθηγητικό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και οι εκθέσεις του ΑΣΕΠ χαίρουν μελέτης. Και να δούμε, το δούμε και πιο σφαιρικά, δηλαδή, ποιος μας προετοιμάζει για τις εκθέσεις του ΑΣΕΠ. Γιατί πάμε και δίνουμε και άνθρωποι που έχουμε βγει από το Πανεπιστήμιο 15 χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτοί που βγήκαν από το Πανεπιστήμιο τώρα, αν και αυτοί είναι έτοιμοι αυτές τις εξετάσεις. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι ένα ολόκληρο ζήτημα αυτό. Όπως επίσης και